Γιατί στην πραγματικότητα οι πεποιθήσεις, τι κάνουνε, είναι αυτές που ανακαθορίζουν το πώς εμείς διαλέγουμε να βλέπουμε την πραγματικότητα. Οι πεποιθήσεις κρύβονται πίσω από κάθε δράση μας. Οι πεποιθήσεις κρύβονται πίσω από κάθε συμπεριφορά μας. Όσο εγώ λειτουργώ έτσι, σκέφτομαι έτσι, συναισθηματικά νιώθω έτσι, είναι γιατί έχω πεποιθήσεις από πίσω μου. Δεν υπάρχει κάτι να κάνω εγώ, να λειτουργώ, να δρώ χωρίς πεποιθήσεις. Οι πεποιθήσεις φτιάχνουν την πραγματικότητά μου. Γιατί είναι η δύναμη του ανώτερου εαυτού μου, η δύναμη του ανώτερου εαυτού μου που φτιάχνει το σενάριο και η προσέγγιση του σενάριου του ανώτερου εαυτού μου είναι οι πεποιθήσεις προσωπικότητας. Καταλάβατε τι λέω? Ναι. Άρα λοιπόν εγώ μέσω του ανώτερου εαυτού μου, μέσω της δόνησής μου, μέσω του συγχρονισμού μου, να το πούμε έτσι, μέσω των κραδασμών μου, αναγκαστικά συνδημιουργώ με κάποιους ανθρώπους που ομοιοκραδαστικά ερχόμαστε μαζί. Το πώς εγώ το καταλαβαίνω όμως αυτό, σαν πραγματικότητα, είναι κάτω από τις πεποιθήσεις. Γι' αυτό ερχόμαστε πάλι σε εκείνο το βιντεάκι που έδειξα που λέει κυριαρχία χωροχρόνων. Γιατί οι πεποιθήσεις που σας βάζουν, έτσι, είναι ανάλογες έτσι ώστε να παίρνουν μερικοί άνθρωποι τη δύναμη επειδή χάνετε τη δική σας. Αν λοιπόν μέσα σας έχετε γεμίσει με πεποιθήσεις ότι είστε αδύναμοι, δεν θα μπορείτε να καταφέρετε, είναι απλό. Άρα όποια πεποίθηση υπάρχει μέσα σας ότι δεν είστε ικανοί να το καταφέρετε, δεν θα το καταφέρετε. Έτσι λειτουργεί, τέλος. Όταν εσείς μπείτε και αλλάξετε τις πεποιθήσεις αυτές με πεποιθήσεις ότι ναι, μπορώ να το καταφέρω, έγινε. Δεν έχει τίποτα άλλο παρά να σας δείξει την πραγματικότητα αυτή. Καταλάβατε τόσο πολύ λειτουργία μέσα μας έχουν οι πεποιθήσεις, αυτό το σύστημα πεποιθήσεων. Αλλά ο άνθρωπος τι κάνει? Πάει να αλλάξει μία πεποίθηση και νομίζει ότι επειδή την άλλαξε την πεποίθηση θα γίνει και πραγματικότητα. Όμως, είπα σύστημα πεποιθήσεων. Υπάρχουν πεποιθήσεις, τα λέγαμε, που είναι οι εξωγενείς και τα απλά πραγματάκια και υπάρχουν πεποιθήσεις που είναι μέσα-μέσα, οι πυρηνικές, που είναι για τα πιο, θα λέγαμε, βασικά πράγματα. Ακόμα και οι πεποιθήσεις που έχουμε μέσα, ακόμα για τους νόμους στους οποίους υπάρχουν και τις διαστάσεις, που αν ακόμα αλλάξεις και αυτές τις πεποιθήσεις θα μπορείς να ελέγξεις, τα λέγαμε, έτσι, ακόμα και αυτές τις διάφορους νόμους θα μπορείς να πετάς, να εωρήσεις, να γίνεσαι καλά, αυτό που λέμε θαύμα. Έτσι, άρα λοιπόν τι γίνεται, κάθε φορά όσο εμείς ανακαθορίζουμε σαν άνθρωπος, γινόμαστε δηλαδή συνειδητοί, γινόμαστε συνειδητοί στο τι θέλουμε εμείς και παίζουμε το παιχνίδι, στην αρχή δεν διαμορφώνουμε την περίμετρο και σιγά σιγά θα εσχωρούμε μέσα μας. Και όσο εσχωρούμε μέσα μας, τόσο πολύ δύναμη θα έχουμε για την πραγματικότητα που φτιάχνουμε. Καταλάβατε λοιπόν τι λέω? Η δημιουργία συνειδητής πραγματικότητας από τη διάσταση που είμαστε τώρα εμείς δεν μπορεί να γίνει, όπως λέγεται, κάτω από τη δύναμη της προσωπικότητας. Γιατί εδώ πέρα έχουμε αυτό το πράγμα που είπαμε, το συνειδητό που είναι μικρό, που είναι τόσο, και το υποσυνείδητο που είναι όλος ο υπόλοιπος εαυτός μας. Στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι εμείς να κολλήσουμε στη δύναμη του ρεύματος της ψυχής μας. Εμείς να κολλήσουμε κάτω από τη θέληση του ανώτερου εαυτού. Και άρα λοιπόν η προσωπικότητα να εκπαιδευτεί έτσι ώστε να ακούει το θέλημα του ανώτερου εαυτού. Αυτόματα θα νιώθει ότι εκείνη δημιουργεί. Καταλάβεις πώς θέλω να σου πω? Αν λοιπόν εσύ έχεις όλη αυτή την ένωση με τον ανώτερο εαυτό σου, κάθε φορά που ο ανώτερος εαυτός, τα λέγαμε, δημιουργεί, είσαι εσύ, δεν είναι κάποιος άλλος. Τώρα απλά τι γίνεται, επειδή είσαι αποκομμένος από το κεντρικό σου, από την κεντρική σου θέληση, νιώθεις ότι δεν δημιουργεί συνειδητά. Γιατί είσαι αποκομμένος. Στην πραγματικότητα το μόνο που κάνεις είναι να δημιουργείς αυτό που θες. Όλοι μας. Όταν όμως εσύ δεν το ξέρεις, όταν όμως δεν έχεις εκπαιδεύσει, θα λέγαμε, την προσωπικότητα να το καταλάβει ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι από εκείνο τον εαυτό σου που δημιουργεί, τότε νομίζεις ότι άλλος δημιουργεί. Καταλαβες? Ενώ στην πραγματικότητα είσαι εσύ. Ναι, το κατάλαβα αυτό και κάπως έτσι σε μένα τώρα πώς λειτουργεί, δεν ξέρω, μπορεί να είναι σωστό ή λάθος, είναι η αποδοχή της καθημερινής, των καθημερινών γεγονότων ότι okay, εγώ το δημιούργησα και προσπαθώ να κατανοήσω κάποιο γεγονός γιατί μου έγινε. Έτσι, χωρίς το ενοχικό, έτσι.